και μια αναφορά σε σχέση με έναν αυτεπάγγελτο ζήτημα το οποίο έχει γράψει ο συνάδελφος, ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού και πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, ο κύριος Κυριάκος Χατζηγιάννης. Το θέμα είναι η πολιτική ανάδειξη του κυπριακού τραγουδιού και της λαϊκής ποίησης, προβλήματα και προοπτικές. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα έχουμε συζητήσει σήμερα στην Επιτροπή. Αυτό που όλοι έχουμε συμφωνήσει είναι για την αναγκαιότητα εκπόνησης συγκεκριμένης μελέτης και κατάθεσης στρατηγικού ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την λαϊκή μας παράδοση. Κάτι το οποίο ξέλιπε. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έχουμε δράσεις οι οποίες είναι αποσπασματικές και σαφέστατα δεν μπορούν να στηρίξουν ουσιαστικά τη λαϊκή παράδοση. Έχουμε ως ΑΚΕΛ καταθέσει στην διάρκεια της συζήτησης 10 σημεία προτάσεις προς την κατεύθυνση ενίσχυσης ακριβώς της λαϊκής μας παράδοσης, τις οποίες μπορούμε να σας καταθέσουμε και στη συνέχεια. Αυτό που θέλουμε να σημειώσουμε είναι μεταξύ άλλων το εξής, ότι τα κονδύλια που εξειδικευμένα παρέχουν οι πολιτιστικές υπηρεσίες για τον λαϊκό πολιτισμό είναι ανεπαρκέστατα και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υποστηρίξουν όποιες πολιτικές στήριξης της λαϊκής παράδοσης. 140.000 ευρώ είναι όλων και όλων το κονδύλι για τη λαϊκή μας παράδοση. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι με αυτούς τους πόρους που διατίθενται πολύ λίγα πράγματα μπορούμε να αναμένουμε. Έχουμε συμφωνήσει στην Επιτροπή ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί και θα αναμένουμε εντός 2 μηνών μία ολοκληρωμένη εισήγηση από πλευράς της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά πολιτικές, στρατηγικές, στήριξης της λαϊκής παράδοσης. Οπότε θα επανέλθουμε στο ζήτημα το επόμενο διάστημα και ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε μέτρα και σχεδιασμούς που θα στηρίζουν ουσιαστικά τον τομέα της λαϊκής παράδοσης και πολιτισμού.